Όταν ο κύριος Αμπαζής απέθυνε το ερώτημα για το θέμα του τι γίνεται στον Ελαιώνα, προφανώς και δεν ήταν το θέμα της δακοκτονίας και αν έχουμε πρόβλημα με τη δακοκτονία. Ήταν ένα ερώτημα γιατί παρατηρείται και νομίζω ότι όσοι έχουν γνώση και έχουν ασχοληθεί και έχουν μπει σε ένα χωράφι, γιατί έχουμε μερικούς οι οποίοι με τηλεπαθητικό τρόπο βλέπουν και γνωρίζουν το τι συμβαίνει στα ελοχώραφα της περιφέρειάς μας, τόσο στη Λέσβο όσο και στη Χίο. Είναι το θέμα της ανοβρίας, το οποίο εδώ και 5 μήνες δεν έχει βρέξει καθόλου στα νησιά μας. Γι' αυτό φταίει ο Μουτζούρης. Ναι, ακριβώς, Νίκο μου, ακριβώς. Γι' αυτό φταίει. Πανάσο, συγγνώμη λίγο, πρόεδρε, Χατζηκομνηνός, παρών. Εντάξει, άρη. Ναι. Έχουμε πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται βέβαια και σε υπόλοιπες χώρες, όπως βλέπουμε στην Ισπανία, που έχει παρατηρηθεί πυξηρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει και τη δικιά μας περιφέρεια. Όσον αφορά το θέμα της δακοκτονίας, έχουμε εδώ πέρα τον Διευθυντή Δακοκτονίας και Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Εκτενιατρικής του κυρίου, Αγροτικής Οικονομίας, με συγχωρείτε, τον κύριο Λαγουτάρη, καθώς επίσης και όλα τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα δακοκτονίας. 4 από τα στελέχη, αλλά από τα βασικά μας στελέχη τουλάχιστον. Για να σας πούνε ακριβώς πώς έγινε το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, δεν είναι κάτι το οποίο δεν ακολουθήθηκε, δεν είναι κάτι που ήταν διαφορετικό. Θέλησε και πολύ καλά έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης να ενημερώσει το σώμα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ανοβρία, παρατηρείται πέρα από την φυσιολογικά, γιατί τα όρια θα σας τα εξηγήσουν ακριβώς οι ειδικοί γεωπόνοι, και το τονίζω αυτό γιατί καλό θα είναι όποιοι μιλάνε να έχουν τουλάχιστον πάρει την άποψη, τη γνώμη των ειδικών. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν μπορώ να γνωρίζω τα γεωπονικά, όπως και ο γεωπόνος δεν μπορεί να γνωρίζει τα νομικά. Μέσα σε όλο το ποσοστό το οποίο έχει σίγουρα ο δάκος χτυπήσει, γιατί πολύ σωστά ο κύριος Λαγουτάρης λέει δεν κάνουμε γενοκτονία του δάκου, κάνουμε δακοκτονία. Υπάρχει το ποσοστό το οποίο πάρα πολλές ελιές πέφτουν λόγω της ανομβρίας. Σε αυτό βέβαια το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή ακούστηκαν και είδαμε αρκετά δημοσιεύματα για ποιο λόγο δεν επεμβαίνει ο ΕΛΓΑΣ, ο ΕΛΓΑ, όσοι πάλι έχουν σχέση με τα αγροτικά, θα γνωρίζουν ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποσημειώνει στο θέμα της ανοβρίας. Ο ΕΛΓΑ δεν αποσημειώνει στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πούμε στο σώμα ότι όλο το πρόγραμμα δακοκτονίας έγινε και έγινε πάρα πολύ καλά, και για να μην μπαίνουμε σε πολύερες συζητήσεις τι, πώς και τα λοιπά, καλό θα ήταν να δούμε κάποια άλλα εγγενή προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα της δακοκτονίας. Και αυτό που θέλω να τονίσω και να σας απαριθμίσω, ώστε να το έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας, το 2019 όταν ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή, το πρώτο που έβαλε ως στόχο ήταν να δούμε πώς θα καλυτερεύσουμε τις συνθήκες για το θέμα της δακοκτονίας. Έτσι, για πρώτη φορά στη Λέσβο γίνεται διεθνής διαγωνισμός όπου γίνεται για τριετία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τη δυνατότητα ο εργολάβος ή οι εργολάβοι που θα αναλάβουν τη δακοκτονία ανά πάσα στιγμή όταν η υπηρεσία, το τονίζω, η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να βγουν για να αρχίσουν το δολωματικό ψεκασμό, να βγουν. Το δεύτερο ήταν ότι προσπαθήσαμε και βάλαμε αρκετή νέα τεχνολογία η οποία θα μπορούσε και μπορεί και μας βοηθάει για να έχουμε καλύτερη εικόνα, τα οποία θα σας τα παρουσιάσει όλα ο κύριος Λαγουτάρης. Ακολουθήσαμε το πρόγραμμα το οποίο είχε μπει ήδη σε διαδικασία, το E4T, είναι το θέμα των νέων τεχνολογιών. Θα μπορούσαμε βέβαια να το συνεχίσουμε και αυτό, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία το συζητάμε και προσπαθούμε να έρθουμε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία. Συνεχίζεται, ναι, λέω για κάποια άλλα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί θέλω να πω ότι για πρώτη φορά έγινε πιλωτικά ακόμα και ψεκασμός με drone, όπου απέδειξε ότι στις διπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν μπορεί ανθρώπινο δυναμικό να ανέβει ή μηχανοκίνητα, κατορθώσαμε να κάνουμε και αυτό.
Επιπλέον, κατορθώσαμε με τις δακοπαγίδες να έχουμε σε real time και να παρατηρούν οι άνθρωποι μας, οι επιστήμονές μας, τον πληθυσμό του δάκου. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν τα οποία πραγματοποίησα. Ανανεώσαμε το προσωπικό όπου μας ζητήθηκε, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία ακούγονται παντού, ότι να πηγαίνουν, τεμπελιάζουν, τα πετάνε κάτω από τον, από τον πρίνο ή δεν ψεκάζουν, σχολάνε νωρίς κτλ. Οπουδήποτε υπήρξε παρατήρηση, μετακινήθηκαν άμεσα και αντικαταστάθηκαν. Δώσαμε περισσότερα μηχανοκίνητα και με ένα πρόγραμμα, και θέλω να το πω αυτό, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολήθηκαν, αποτυπώσαμε σε χάρτες, τουλάχιστον εδώ στη Λέσβο, πού ακριβώς πήγαμε και ραντίσαμε, με GPS πάνω στο τρακτέρ ή στο πεζοπόρο, και σημειώσαμε ποια είναι τα βιολογικά, το οποίο ένα από τα εγγενή προβλήματα της δακοκτονίας που θα αντιμετωπίσουμε του χρόνου θα είναι τα βιολογικά αγροκτήματα, στα οποία δεν μπορούμε να μπούμε. Τέλος, για να κλείσω, επειδή συζητήθηκαν πολλά πράγματα και ακούστηκαν πολλά πράγματα, προφανώς οι κύριοι οι οποίοι τα γράφουν και τα αρθρογραφούν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, σε δημοκρατική χώρα ζούμε. Καλό θα ήταν όμως να ρωτήσουν ότι δεν ήταν ευθύνη της περιφέρειας τα φυτοφάρμακα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε διαγωνισμό για να προμηθευτούν τα φυτοφάρμακα. Ακόμα εκκρεμεί η υπόθεση στο ελεκτικό συνέδριο. Και εγώ έχω εδώ πέρα όλα τα έγγραφα για να τα δώσω στη δημοσιότητα, αλλά για να τα δουν και οι σύμβουλοι εδώ, οι αγαπητοί. Τόσο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, αλλά όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε πολλούς μήνες πριν την τελευταία διαβροχή, για να μας έχουν προμηθευτεί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, κατορθώσαμε, τόσο με την επικοινωνία που είχε ο κύριος Λαγουτάρης, αλλά πολύ περισσότερο που επικοινώνησε ο Περιφερειάρχης μας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ναουτάκη, από το περίσευμα που είχε μια συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, να μας δώσει και να πραγματοποιηθεί κανονικότατα το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν λείπει ούτε μία μέρα. Έγινε ο ψεκασμός σε όλα τα σημεία. Με φάρμακο. Γιατί διάβασα κάπου ότι πάνε και ραντίζουμε νερό. Με φάρμακο. Θέλω να πω επίσης συγχαρητήρια και στους 13 τομεάρχες οι οποίοι είναι μέσω ΑΣΕΠ διορισμένοι από το Υπουργείο για αυτή τη χρονική περίοδο που βοηθάνε στο πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν είναι δική μας υπάλληλοι, είναι από το Υπουργείο που έχουν επιλεγθεί και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και την αγαπάνε τη δουλειά τους. Γιατί το διάβασα και αυτό κάπου. Βρισκόντουσαν όλες τις μέρες εκεί. Παρατηρούσαν και κάνανε επιπλέον δουλειά. Τη δουλειά θα την δείξουμε σε λίγο από τον κύριο Λαγουτάρη, γιατί κάναμε και εκτίμηση της καρπόπτωσης. Και πού οφείλεται η καρπόπτωση. Και πόσο έχει προσβάλει ο δάκος τελικά. Τα οποία στοιχεία πάλι θα σας τα δώσει ο κύριος Λαγουτάρης. Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συνεργάστηκαν τα παιδιά αυτά. Μόνο και μόνο για να έχουμε μια πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει στον ελαιώνα της Λέσβου και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Αυτά είναι ως προς τα δημοσιεύματα και γενικότερα αυτά που ακούγονται και δεξιά και αριστερά για το θέμα ότι δεν γίνεται η δακοκτονία, κάνουμε, δείχνουμε και δεν προγραμματίζουμε και τα αφήνουμε όλα να γίνουν. Ευτυχώς υπάρχουν και τα γραπτά και οι απαντήσεις από τα Υπουργεία. Τέλος θέλω να πω κάτι, γιατί μου ήρθε σήμερα το πρωί, κάτι από τυχείο, και ίσως αυτό ενδιαφέρει τους συναδέλφους, τους Χιώτες, για το θέμα της δακοκτονίας. Είναι ένα αίτημά τους, υπογράφουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Βουνού, Κοινής, Νένιτων, Παγίδας και Φλατσίων. Ναι. Νένιτων, συγγνώμη. Σωστό, ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό που ζητάνε οι κύριοι είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, το οποίο είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο το ζητούμε κατά επανάληψη εμείς, από το 19 το ζητάμε, και να πάρθουν κάνα μέτρα, αναχωριό και σχέδιο με ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.
Θέλω να πω όμως το εξής στους Χιώτες. Δεν υπήρχε εργολάβος για να αναλάβει την δακοκτονία. Βγήκε δύο φορές ο διαγωνισμός άγωνος. Μία φορά, Παναγιώτη, μία. Τη δεύτερη, ναι. Συγγνώμη, έτσι, απλά καλά, για το... Όχι, Γιώργο, να μην τερθώ, ναι, μία φορά. Τη δεύτερη φορά, ναι, έχεις δίκιο, κατέβηκε ο Μητυλινιός και πήγε και την πήρε την δακοτονία. Άρα, οι πρόεδροι, γι' αυτό θέλω να πω, πρέπει κανονικά να συζητήσουμε τα εγγενή προβλήματα της δακοκτονίας και όχι αν έγινε ή όχι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έγινε και έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία, τα οποία στοιχεία είναι εδώ πέρα για να τα δούνε απαντές ώστε θέλουν να πληροφορηθούν κάτι επιπλέον. Είναι θέματα τα προβλήματα που πρέπει οι πρόεδροι των χωριών να δούνε πού είναι ο εργολάβος ο Χιώτης και πού είναι τα πληρώματα που πρέπει να συμπληρώνουν, τα συνεργεία, που δεν βρίσκαμε συνεργεία για να κάνουμε. Τέλος θέλω να πω το εξής. Γιατί θα ακολουθήσει η συζήτηση και θα, βέβαια θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα τις κρίνουμε. Έχω πάρα πολλές φορές πει σε διάφορες συνεντεύξεις ή διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουμε για το θέμα της δακοκτονίας. Η δακοκτονία, λόγω της εξέλιξης των φαρμάκων, της νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται, καταπολεμά το δάκο και μόνο και όχι τα υπόλοιπα έντομα που υπάρχουν. Και ένα από επιπλέον που θα σου πούνε τώρα εδώ πέρα και ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας είναι και ο πυρηνοτρίτης. Άρα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, και μιλάω σε ελαιοπαραγωγός, δεν μιλάω πλέον ως αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να πολεμήσουμε και αυτό το θέμα. Το δεύτερο και τρίτο μάλλον και σημαντικότερο είναι, το γεγονός ότι πρέπει όλοι όμως να δείξουν το ενδιαφέρον που πρέπει για να γίνεται πραγματικά το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Και τι εννοώ. Αντιμετωπίσαμε, και εδώ πέρα είναι οι κύριοι επόπτες που είναι εδώ πέρα από την διεύθυνση, πληθώρα γεωκτημόνων, όπως λέει κάποιος κύριος, οι οποίοι δεν ενδιαφέρθηκαν να πάνε να ανοίξουν τα ελαιοκτήματά τους για να μπουν μέσα στα συνεργεία και να ραντίσουν. Η δακοκτονία είναι, πώς το λένε, πρέπει να νοιάζει τους πάντες και να βοηθάμε οι πάντες, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αυτό το θέμα. Κλείνω με αυτό. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων είχε στείλει και είχε πει κατά επανάληψη το θέμα των φυτοφαρμάκων, ότι πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε. Είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής κοινής, είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν προμηθεύουμε εμείς τα φυτοφάρμακα. Και όπως σου είχα ενημερώσει κιόλας, ήδη είχαμε προβεί σε αυτή την επικοινωνία και μετά κατά επανάληψη, μάλλον στο τέλος καταλήξαμε στο να επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια Αττικής και να βρούμε να καλύψουμε με τα φυτοφάρμακα από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία ήταν σε απόθεμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν, πέρα από τα ερωτήματα που πολύ σωστά μπορείτε να θέλετε να κάνετε για το θέμα του τι έγινε σε αυτή τη δακοκτονία, να δούμε το τι προβλήματα έχει η δακοκτονία και πώς μπορούμε να τα καλυτερεύσουμε για την επόμενη ηλιοκομική χρονιά, το 2023, που θα έχουμε περισσότερα βιολογικά ελαιοκτήματα.